Ο κύριος Ρουσουνίδης γύρισε, νόμιζε θα πάω σε αυτόν. Να πάμε αμέσως στην Ελένη μας, γιατί η Ελένη μας είναι... πού είσαι, Ελένη μου, και γιατί βλέπω λιχουδιές. Αυτό είναι δικό μου. Καλημέρα, καλημέρα στην Κατερίνα. Ελένη, καλημέρα στην Άσια. Καλημέρα. Έχω να σου πω ότι εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Μύρισε τέλεια στο ζαχαροπλαστείο που βρισκόμαστε. Είμαστε στα Λατσά. Ωραία. Έχει σπάσει μούτι μας τα κυπριακά. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με την Άσια, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου ζαχαροπλαστείου. Όπως βλέπεις, έχει εξαιρετικές τούρτες. Αλλά εμείς σήμερα είμαστε εδώ για να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια. Πάρα πολύ ωραία. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Τι έχουμε σήμερα, τι θα μας φτιάξεις. Σήμερα θα κάνουμε marshmallow chocolates. Ωραία, τα οποία. Τα οποία τώρα να γιώσουμε τη σοκολάτα μας, βάλουμε τη μαύρη και τη γαλακτός. Ναι. Έχω και συνταγή να την πω, κορίτσια. Να γιώσει τη σοκολάτα μας. Γιατί έχουμε γίνει και μαγειρική εκπομπή. Ναι, μπορείς να την πεις, γιατί μπορούμε, γιατί αυτό, όχι για τίποτα άλλο. Ναι. Κατάλαβα. Ναι, λοιπόν, βεβαίως. Να τα κάνετε σπίτι, κύριε Ρουσουνίδη, τώρα βεβαίως. Που θα πάτε. Μια και είσαστε στην Κύπρο, να τα κάνετε, να τα φτιάξετε. Λοιπόν, 400 γραμμάρια μαύρη σοκ... έχουμε σοκολάτες. Λοιπόν, να πω μια τη συνταγή, Ελένη μου, και σου δίνω όλο το χρόνο. 400 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα, 200 γραμμάρια γάλακτο σοκολάτα, 60 γραμμάρια τα marshmallows, αν θέλετε, δεν ξέρω αν θέλετε, μπορεί να μην τα βάλετε κιόλα. Και μετά έχουμε ό,τι θέλετε εσείς. Μπορούμε να βάλουμε μέσα και σοκολάτα άσπρη και ξηρούς καρπούς και cranberries, ό,τι θέλετε εσείς. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Τώρα, να μας πει την ώρα που βλέπουμε να κάνει την συνταγή, να μας πει 2-3 πράγματα τώρα για τα Χριστούγεννα, Ενάσια, σε παρακαλώ, Ελενάκη μου. Ναι. Ενάσια, να μας πει έτσι λίγα πράγματα για τα Χριστούγεννα. Φτιάχνουμε τώρα τα σοκολατάκια. Τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε? Και γενικότερα, αυτή είναι μια περίοδος η οποία όλος ο κόσμος έρχεται να πάρει τα χριστουγεννιάτικα δέσματά του. Ναι, περισσότεροι παίρνουν συνταμέλο μακάρουνα μας, κουραπιέδες. Μετά πάμε σε Christmas cakes που μπορούμε να κάνουμε και σε brownies. Μετά έχουμε και άλλα σοκολατάκια διαφορετικών ειδών. Μετά μπορούμε να πάμε σε μπισκότα, σε lollipops. Έχουμε διαφορετικά είδη εδώ στο ζαχαροπλαστείο μας. Αλλά περισσότερος κόσμος πάει Christmas cakes με λουμακάρονα και κουραπιέδες. Πόσο σε επηρεάζει τώρα και η ακρίβεια, αλλά και το κόστος γενικότερα που αυξάνεται μέρα με τη μέρα? Ειδικά και να τα αυκά πιάσει στον ουρανό. Τσεκούνε το ίδιο, τα παραπάνω πράγματα τώρα πιάσει διπλά για όλους, είναι μόνο για μας. Έχεις αυξήσει τις τιμές σου εσύ? Ναι, έχω αυξήσει ειδικά στις τούρτες, αλλά το χριστουγεννιάτικο να αυκάτες έτσι όπως ήταν και πέρσι και πρόπερσι. Γιατί είπαμε, Χριστούγεννα πρέπει να είμαστε πιο καλοί στους άλλους για να μπορούμε να έχουμε εμείς τη δουλειά μας. Εσύ τώρα άνοιξες, είσαι νέα στον εργασιακό χώρο, το ζαχαροπλάστη να το πω. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, ενώ βλέπουμε τώρα ότι είναι εύκολο για εσένα βασικά όλο αυτό? Και με την ακρίβεια εννοείται. Όταν αντίθετο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ένα νέο ξεκίνημα, ειδικά πούμε, στο τμήμα φαγητών στην Κύπρο, είναι λίγο δύσκολο. Ξέρεις ότι να πάμε τζαμέ, τζαμέ να πάμε. Ας πούμε, σαν νέα, προσπαθώ το που Instagram, Facebook, να κάνω πιο ψηλό τον πύχη μου για δουλειά. Θέλουμε έτσι λίγο να μας δείξεις τα σοκολατάκια. Γιώνουμε τη σοκολάτα μας. Μόλις τη γιώσει τελείως, αφαιρούμε την πόλη φωτιά και ρίχνουμε μέσα όλα τα πράγματά μας. Marshmallow, κούνες, πιστάτσο, μακαδαμίας, τα cranberries μας. Και νεκατώνουμε αμέσως για να μην γίνουν έναν όλα μαζί. Θέλουμε να ομοιποθούν όλα. Ρίχνουμε και το λουκούμι του τρανταφύλλα. Θέλετε, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε λουκούμι. Σε στείνω και ο πορτοκάλι. Βάζουμε τα όλα αυτά για να δοκίσει ένα χρώμα στι σοκολάτε μα. Αυτά είναι. Λοιπόν, να σου πω, Ελένη, μετά θα πρέπει να περιμένουμε να κρυώσει για να το βάλουμε στο ψυγείο. Θα μπει ψυγείο αμέσως όπως είναι ζεστό. Πώς θα το σερβίρω? Μετά, Ανάσια μου, θα τα βάλουμε στο ψυγείο ή πρέπει να μείνει ζεστό? Μετά να βάλουμε στο ταψί μας, καλύτερα 20x20 για να φτιάξουμε πιο όμορφα. Ναι. Και μετά να τα στολίσουμε με διαφορετικά marshmallow, cranberries, άσπρη σοκολάτα, ό,τι θέλουμε. Αλλά μπαίνουν στο ψυγείο μόλις τα βάλουμε. Και μετά να μπω ψυγείο για minimum 2 ώρες και μετά τα κόβουμε. Τέλεια.
Και πόσο εύκολο, αντέχουν. Εύκολο, τα, Ελένη, τα έχω έξω από το ψυγείο ή τα έχω μέσα στο ψυγείο ενώ καταναλώνονται, ας πούμε. Αμείνουν δηλαδή από την πρώτη νύχτα. Τα έχουμε μετά έξω από το ψυγείο. Όταν, ναι. Ναι, μένουν έξω. Ναι, κατά ένα μπορούν να μείνουν έξω. Σε δροσερό μέρος όπου δεν υπάρχει ούτε ήλιος. Ούτε... Ναι. Τέλειο, εύκολο. Ούτε κάποιος να δαπάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να δοκιμάσουμε, Ελένη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Άσια. Να είστε καλά, κοριτσάρες.